λόγους το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, συνταξιούχος, κάτοικος εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια επί της Κασάνδρου και κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να μην έχουμε χώρο να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Μας μένουν μερικά χρόνια ζωής και καταλαβαίνετε έχει γίνει το βίο αβίωτο. Πόσο έχει η κατάσταση με το πάρκινγκ σήμερα και τι θα αλλάξει με το νέο σύστημα εδώ στην περιοχή? Το νέο σύστημα θα είναι καταστροφικό για μας. Καταρχήν είμαστε φορτωμένοι μέχρι εδώ σε χρέη. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε τα χρέη τα οποία μας έχει φορτώσει η κυβέρνηση. Έρχονται τώρα να μας φορτώσουν και άλλα χρέη. Δεν αντέχουμε άλλο, παιδιά. Δεν αντέχουμε. Εσείς δεν έχετε κάρτα κατοίκων. Θέσεις των κατοίκων το μόνιμο δεν και τι έγινε. Δωρεάν. Αφού είναι δωρεάν οι κατοίκοι. Έχω παιδιά. Όταν θα έρθει ένα παιδί μου και θέλει να με δει, όταν αύριο μεθαύριο πέσω στο κρεβάτι, πού θα πρέπει να παρκάρει? Δεν μπορεί, λέει, να παρκάρει γιατί η μαμά το αυτοκίνητο είναι στις μαμάς και η κόρη έχει το δίπλωμα. Δεν μπορεί να πάρει κάρτα. Καταλάβατε τι γίνεται? Δεν απαρκούλετε δηλαδή θέσεις για τους μόνους? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Εδώ γινόταν ο χαμός αυτή τη στιγμή που από εδώ και από εκεί μπορούμε να παρκάρουμε. Όταν αυτή η μεριά είναι επιπληρωμή, ποιος θα μπορέσει να παρκάρει από εμάς? Εσείς τι ζητάτε, τι πρέπει να γίνει εδώ στην περιοχή? Κοιτάξτε, να γίνουν αυτά τα μέτρα είναι πολύ καλά, πάρα πολύ όμορφα, γιατί θέλουμε μια τάξη, να πούμε, και μια νομιμότητα εδώ στον τόπο μας, αλλά δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να βρεθούν πρώτα πάρκινγκ, πρέπει να βρεθεί ο κόσμος, να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει να παρκάρει. Και όχι αυτό που γίνεται. Ανεβήκανε αμέσως, κυκλοφόρησε ότι ξέρεις θα είναι επιπληρωμή. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στα πάρκινγκ. Από 30, 40, 50 που ήταν, τα έχουν πάει 80, 90 και αύριο μεθαύριο θα πάει και 100, 120. Καταλάβατε.